το μοναδικό θέμα, μπορούμε να αναφέρουμε και κάτι άλλο ή θα πάμε σε ψήφιση αυτού του θέματος. Νομίζω, Δημήτρη, ότι θα πάρω εγώ την ομολόγηση τώρα, δεν ξέρω. Θα μας δοθεί στην γενική συνέλευση που θα κάνουμε να συγκεντρώσουμε όλα. Αν θέλετε κάτι να ενημερώσω το οποίο θέλετε αυτή την ώρα, το κάνω. Δεν έχω πρόβλημα. Αν κάτι θέλετε να ενημερώσω. Παρ' όλα αυτά, εμείς νομίζω ότι το μοναδικό θέμα είναι αυτό. Τώρα, να μην πλατιάσουμε αν κάτι μόνο είναι επίμονο και πρέπει να υποθεί ή κάτι θέλετε να ενημερώσω, το κάνω. Ναι, καταρχάς και εγώ από τη μεριά μας, σαν παράταξη, θέλουμε να συγχαρούμε και τον επικεφαλή που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, κ. Σιφάκη, ο οποίος αναγνωρίστηκε κιόλας από τα λεγόμενά σας. Θεωρούμε ότι προσέφερε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση της μελέτης και της, του τελειώματος. Βέβαια, τα αρκετά συγχαρητήρια είναι και στους δύο που είπατε, που ενδεχόμενο να ήταν κι άλλοι, αλλά τουλάχιστον αυτούς που αναφέρατε, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτήν την ιδέα και η οποία ειδοποιείται τώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για την εταιρεία και για το, την περιοχή που είναι, όχι μόνο για τα αγαπητά, γιατί πρέπει σιγά σιγά να σπάσουμε τις ακυλώσεις μας και να λέμε για την περιοχή, για το Δήμα Ευρωπαίας, γιατί είναι ένα σημείο εσόδων το οποίο αφορά όλους τους πολίτες και φυσικά και όλο το Δήμο, βέβαια, τα Λουτρά. Το θεωρώ σημαντικό και συγχαρητήρια σε όποιους συνέβαλαν και ελπίζω να αυτό να τελειώσει λίγο. Ήθελα να πω κάποια πράγματα βέβαια, αλλά ας πούμε ήθελα να πω κάτι που μας αφορά επίσης εμάς, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό που είχαμε συμφωνήσει και είχαμε συνεννοηθεί. Κάνα μέρος των χρημάτων, τότε ένα ποσό για το δασάκι, που κολυσιέργησε και δεν ήταν αποτελεσματική, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό που είχαμε συνεννοηθεί. Το μεταφέραμε για τον άλλο χρόνο δηλαδή. Ένα θέμα που είχαμε και εμείς θέσει. Ναι, θα ήθελα από τώρα να πούμε κάποια πράγματα. Ας πούμε, έγινε μια ανακοίνωση για προσλήψεις στο προσωπικού στα Λουτρά ΑΕ και εντάξει βέβαια από ένα προσφυλές site αναφέρθηκε ότι είναι η προσλήψη οκτάμινη. Διαβάζοντας αμέσως τις πιο κάτω γραμμές, μόνο για τρίμηνο. Οκτάμινο, οι άλλοι είναι τετράμινο και δίμηνο κτλ. Επειδή εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα με τις εργασιακές σχέσεις, θα ήθελα πάλι να φύγουμε από την πεπατημένη και να πάμε σε ένα άλλο πνεύμα, να προσλαμβάνουμε τουλάχιστον οκτάμινα όλους, είτε εργάτες είναι, είτε τεχνίτες, είτε οτιδήποτε, σε μια διαδικασία να φύγουμε από τον εργασιακό μεσαίωνα που κατευθυνόμαστε, γιατί ξέρετε, ο Δήμος και τα Λουτρά είναι θεματοφύλακες εργασιακών σχέσεων. Δεν είναι να απαξιώσουν την εργασία ή να δουλεύουν όπως δούλευαν και παλιότερα με κάποιους ανθρώπους καθαρά, με κουμπαριές και με πολιτικές φιλίες ή με ψηφοθυρία, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και να δουλέψουμε όπως γίνονται οι προσλήψεις, σοβαρές και σωστές, με μια συγκεκριμένη μοριοποίηση, τουλάχιστον από τα μήνα, αν δεν μπορούμε βέβαια να πάμε σε μόνιμες σχέσεις εργασίας. Ήθελα να πω κι άλλα βέβαια για τα Λουτρά, γιατί τα επισκέφτηκα χθες, τα επισκέφτομαι πολύ τακτικά. Βλέπω γίνονται πολλές παρεμβάσεις, αλλά μια που δεν θέλετε να αφιερώσουμε χρόνο για αυτά, αν η συζήτηση που τα αναφέρει, έχω δύο άλλα θέματα σοβαρά. Θα ήθελα λίγο στην επόμενη Γενική Συνέλευση να κάνετε πώς των οποιονδήποτε τοποθετήσεων μία παρουσίαση καθαρά περιβαλλοντικού χαρακτήρα και καθαρά μελέτης του φερόμενου κόσμου της, του φερόμενου, γιατί βλέπω ότι μπήκατε σε μία στρατηγική να ανοίξετε πολλούς χώρους, αριστερά, δεξιά, το θέμα μας δεν είναι πού θα είναι τώρα οι χώροι, ακριβώς στο μάτι του Λουτρών, δηλαδή σε αυτά τα 40-50 στρέμματα τα οποία είναι το μάτι των Λουτρών, προσπαθείτε να συμπιέσετε εκεί, να βάλετε αυτοκίνητα και μάλιστα σε, κατά τη δικιά μας άποψη, σε δύσκολα σημεία, τα οποία ενδεχόμενα είναι και επικίνδυνα. Θα ήθελα λοιπόν μια καθαρά επιστημονική μελέτη, μια παρουσίαση δηλαδή ως επιστήμονα, αν σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος έχει τις ιδιαιτερότητές του, λόγω των νερών, λόγω των κατακρεμίσεων, λόγω των οποιοδήποτε συνθηκών που παρουσιάζει και το περιβάλλον, γιατί είναι ιδιαίτερο περιβάλλον, δεν είναι ένα βουνό
ή ας πούμε όπως είναι το Πάικο ή μια πεδιάδα, εκεί βλέπετε από στροφή σε στροφή αλλάζουν οι συνθήκες, γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ υγρασία, πάρα πολύ το νερό. Εκεί λοιπόν διαπιστώνω μια, έχουμε βέβαια και διαφορετική προσέγγιση σε αυτό. Θεωρώ εγώ ότι κάνουμε λάθος να βάλουμε τα αυτοκίνητα μέσα ακριβώς στο μάτι των λιτρών, γιατί θεωρώ ότι στον χώρο που κινούνται τώρα τα αυτοκίνητα θα έπρεπε να ήταν άνθρωποι να απολαμβάνουν το φυσικό κάλος. Εσείς προσπαθείτε να περιορίσετε λίγο την αξία των λουτρών, κατά την άποψή μου βέβαια, έτσι, μόνο σε 2-3 σημεία. Μόνο εκεί είναι στις γούνες που κάνουν μπάνιο και μόνο στις πισίνες και στα μαγαζιά. Όταν κάνετε ένα φράχτη αυτοκινήτων τριγύρω και μάλιστα δεν αξιοποιείτε και τα πάρκινγκ τα υπάρχοντα και προσπαθείτε να δημιουργήσετε κάποια άλλα τα οποία θα μπορούσα ίσως να αποδεχτώ ή να συμφωνήσω αν υπάρχει μια σοβαρή μελέτη πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει.